Γεια σας, μαζί μας σήμερα έχουμε τον κύριο Λοΐζο Γιάσουμα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανκύπριας Σχολής Γονέων και θα μας παραθέσει έτσι συντομία το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο της Σχολής Γονέων. Καλώς ορίσατε κύριε Γιάσουμα στο Web TV του Πολίτη. Ευχαριστώ Χρήστο, καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας να το πούμε. Για την πρόσκληση, για να μιλήσουμε, να πούμε λίγα λόγια για την Πανκύπρια Σχολή Γονέων και τη δράση της. Ποια είναι λοιπόν η φιλοσοφία της Σχολής Γονέων, έτσι να δώσουμε ένα πλαίσιο για να καταλάβει και ο κόσμος, Ναι. Γιατί νομίζω πολλοί δεν θα γνωρίζουν την ύπαρξή της. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια άρχισαν να την γνωρίζουν αρκετοί μέσα από και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά να πούμε λίγα λόγια για τη σχολή. Η Σχολή Γονέων αρχικά, η Πανκύπρια Σχολή Γονέων, αρχικά, σαν σκέψη, ήταν να ονομαστεί Σχολή Μητέρων. Μιλούμε τότε το μακρινό πολύ 1962-63, ακριβώς σχεδόν με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είναι προφανής ο λόγος που ήταν αυτός ο τίτλος, γιατί την ανατροφή και διαπαιραγώγηση των παιδιών την είχαν οι μητέρες οι οποίες ήταν στο σπίτι. Ενώ οι πατεράδες ήταν στη δουλειά. Στην εργασία σίγουρα. Όμως τελικά κατέληξαν να γίνει ονομαστεί αυτόν το οργανισμός, να ονομαστεί Πανκύπρια Σχολή Γονέων, γιατί με την πάροδο των χρόνων φάνηκε ότι την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών την έχουν και πρέπει να την έχουν και οι δύο γονείς. Και έτσι ιδρύθηκε το 1968 η Σχολή Γονέων, με το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο διευθύνει και οργανώνει τις δράσεις της. Στην πορεία και μέσα από το καταστατικό το οποίο είχε αναπροσαρμοστεί στην πορεία, είχε αναδιαμορφωθεί, συμμετέχουν στο Διοικητικό της Συμβούλιο όλοι οι φορείς των οργανωμένων γονιών. Δηλαδή, όλοι εκπρόσωποι στο Διοικητικό της Συμβούλιο, από όλους τους φορείς, δηλαδή από τις ομοσπονδίες, τις συνομοσπονδίες γονέων, από την πρώτη μεθοδική μέχρι και τη μέση εκπαίδευση, όλες οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, δηλαδή ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕ, ΚΟΡΤΕΚ, έχουν εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι συνδέσμοι επιθεωρητών και της Δημοτικής και της Μέσης, το Υπουργείο Παιδείας έχει εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί είναι και ο βασικός χορηγός, οικονομικός αιμοδότης της σχολής. Τώρα, να σταθούμε είναι... λίγο έτσι ναι. Στον ρόλο της σχολής και εγώ θα θέσω το ερώτημα, χρειάζεται όντως εκπαίδευση κάποιος, ο υποψήφιος γονέας θα λέγαμε. Κανονικά ναι. Σε σχέση με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Ακριβώς, και με βάση αυτά που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή τη σύγχρονη οικονομική τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, όλοι εκπαιδευόμαστε για όλες τα επαγγέλματα εκτός από το πιο σημαντικό που πρέπει θεωρούμε ότι και θεωρείται ότι είναι το επάγγελμα του γονιού. Αν το δούμε σαν επάγγελμα, αλλά κανονικά δεν πρέπει να θεωρείται επάγγελμα, πρέπει να θεωρείται λειτουργήμα ο γονιός, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία με τόσα προβλήματα, τόσους πειρασμούς, τόσα ερεθίσματα από το περιβάλλον τα οποία δέχεται ο άνθρωπος και ειδικά το παιδί. Οπότε σίγουρα οι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν, πρέπει να ενημερώνονται για το πώς θα μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους, να τα βοηθήσουν αλλά και να τα καθοδηγήσουν στην πορεία τους προς τη ζωή. Και εδώ είναι που έρχεται η Σχολή Γονέων να επιμορφώσει τους γονιούς, γιατί σαν βασικό σκοπό της ίδρυσης της έχει την να βοηθήσει να συμβάλλει με την δράση της, να βοηθήσει τους γονιούς ούτως ώστε να βελτιώσουν τους τρόπους ανατροφής των παιδιών τους, το πώς θα τα διαπαιδαγωγούν, πώς θα τα στηρίζουν, πώς θα αντιμετωπίζουν τα διάφορα προβλήματα τα οποία αναφύονται και αντιμετωπίζουν τα παιδιά σήμερα σε αυτήν την
πολυπολιτισμική κοινωνία με όλα αυτά τα ερεθίσματα που δέχονται, τους κινδύνους και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Οι περισσότερες συμπεριφορές που εκφράζονται στο σχολείο ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον, σίγουρα έχουν βάση την οικογένεια. Ναι. Είτε θετικές είναι, είτε αρνητικές από πλευράς του παιδιού. Και το ευρύτερο περιβάλλον που ζουν, ναι. Όχι μόνο την οικογένεια, και μέσα από την οικογένεια τα παιδιά μπορεί να αποκομίσουν κάποια προβλήματα, αλλά και μέσα από την ευρύτερη κοινωνία που σήμερα, διότι ο άνθρωπος, όλοι μας, δεν ζούμε πλέον στις κλειστές κοινωνίες τις οποίες ζούσαμε πριν από 40-50 χρόνια, όπου ήταν κλειστές κοινωνίες με πιο ελεγχόμενο περιβάλλον. Σήμερα μπορεί να δεχτούμε ερεθίσματα και επηρεασμούς όχι μόνο από το κοντινό μας περιβάλλον, αλλά και μέσα από το τηλεόραση, μέσα από το ραδιόφωνο, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και από το διαδίκτυο, το οποίο ναι μεν είναι σήμερα ένα μέσο επικοινωνίας, έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά, αλλά δημιούργησε και έχει και πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει οι γονείς να τα ξέρουν και να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν μαζί με τα παιδιά τους. Να σταθούμε έτσι σε κάποιες από τις τελευταίες σας δράσεις για να καταλάβει και ο κόσμος πού ακριβώς εδράζονται οι προσπάθειές σας, ναι. Και να, έτσι, να μας δώσετε αυτό το πλαίσιο των, ίσως και για κάποιες εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει για το, ναι, μέλλον. Κυρίως η σχολή προσφέρει διαλέξεις και προσφέρει διαλέξεις ολόχρονα στους συνδέσμους γονέων μέλη της σε όλη την Κύπρο. Περίπου προσφέρουμε μέσα σχολή γύρω στις 300 διαλέξεις το χρόνο. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο? Υπάρχει. Από τους γονείς, από τις οικείους συνδέσμους γονέων το σχολείο. Εκτός όμως από τις διαλέξεις, η Σχολή Γονέων διατηρεί μια εκπομπή ραδιοφωνική στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ κάθε Πέμπτη με τίτλο «Βήμα στους γονείς», όπου προσκαλούνται επιστήμονες να μιλήσουν με τον συνεργάτη μας στην εκπομπή και να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κόσμου. Εκδίδουμε έναν περιοδικό με 5 τεύχη το χρόνο, το οποίο και αυτόν εκδίδεται εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, το Οικογένεια και Σχολείο, το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά άρθρα που αφορούν τους γονείς, και οργανώνουμε και εκπαιδευτικά συνέδρια. Μια δράση η οποία τρέχει και θα συνεχίσει να τρέχει μέχρι και το ερχόμενα Χριστούγεννα είναι το Cyber Safety, ένα ασφαλές διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο, ένα μέρος χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα μέρος από πόρους της σχολής. Και εμείς σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν διάφοροι φορείς. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η Αστυνομία, το ΓΕΡΙΕ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Σχολή Γονέων, όπου εμείς έχουμε πάρει το κομμάτι της επιμόρφωσης των γονιών, της ενημέρωσης και επιμόρφωσης των γονιών πάνω στο θέμα του ασφαλούς διαδικτύου. Και περιλαμβάνει όλες αυτές τις διαλέξεις και εκπαιδευτικά συνέδρια. Ήδη έχουμε οργανώσει 3 συνέδρια σε Λευκωσία, Λεμεσόν και Λάρνακα και προγραμματίζουμε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να ακόμα 2. Ένα στην Πάφο και ένα στην Αμόχωστον με θέμα Cyber Safety, ένα ασφαλές διαδίκτυο για τα παιδιά. Και να κλείσουμε έτσι με την μεγαλύτερη ανησυχία της Σχολής Γονέων, την οποία μπορείτε να εκφράσετε και εσείς ως πρόεδρος που είστε, σε σχέση και να το συνδέσουμε και με τους μελλοντικούς στόχους ίσως που έχετε θέσει ως συμβούλιο, ώστε να προβείτε στις ανάλογες ενέργειες δράσεις. Τώρα, κυρίως μας ανησυχεί αυτό το οποίο έχει παρατηρείται σήμερα, εκτός από τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται από το διαδίκτυο, τα διάφορα προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία αναδεικνύονται από την καθημερινή τριβή των παιδιών με το περιβάλλον και με τους συμμαθητές τους και με τους γονείς, αλλά είναι και αυτό το οποίο είναι και της, ας το πούμε, αυτό που ακούεται και αναδεικνύεται σήμερα, που αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση, και προς το σκοπό τούτον
Η Πανκύπρια Σχολή Γονέων έχει οργανώσει ήδη δύο εκπαιδευτικές ημερίδες, οι οποίες απευθύνονται και σε γονείς αλλά και σε εκπαιδευτικούς, με θέμα την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Ένα πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά υπήρχε αλλά ύπνοτε, δεν αναδεικνυόταν, γιατί τα παιδιά, επειδή δεν μιλούσαν και το περιβάλλον δεν μιλούσε, των υπήρχε παιδιών, μια σιωπή κατερώθεια. Υπήρχε μια σιωπή και προς το σκοπό αυτό, για ενημέρωση και των γονιών και των εκπαιδευτικών, η Πανκύπρια Σχολή Γονέων οργάνωσε δύο τέτοιες, όπως είπα, εκπαιδευτικές ημερίδες, μία στη Λευκωσία μέσα Φεβρουαρίου και μία στις 12 Μαΐου στη Λεμεσό, στο αφιθέατρο του Λανιτίου Γυμνασίου, όπου περιλάμβανε ομιλίες και συζήτηση με τους ομιλητές για το συγκεκριμένο θέμα και τις δράσεις οι οποίες διοργανώνονται και αναπτύσσονται για να αναδειχθεί αυτό το πρόβλημα και να δοθεί όσο το δυνατόν θεραπεία σε ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί πριν λίγο καιρό να μας ξένιζε, αλλά φαίνεται ότι είναι υπαρκτόν, και μάλιστα ενώ σε όλη την Ευρώπη οι έρευνες λένε ότι οι περιπτώσεις είναι ένα στα πέντε, έτσι ονομάστηκε και η, πλέον έχει η καμπάνια στα εκεί. Στην Κύπρο είναι, όπως λένε οι έρευνες, το πρόβλημα είναι ένα στα τέσσερα. Ακριβώς. Και γιατί είναι, άρχισε να παρουσιάζεται, αλλά να έρχεται στην επιφάνεια όταν δημιουργήθηκαν οι νομοθεσίες, οι οποίες και οι διάφορες ομάδες οι οποίες κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις, που έκαναν τα παιδιά να ξεθαρρέψουν και να μιλήσουν για αυτά. Ωραία. Όλα που υφίστανται. Να σας ευχαριστούμε για όλη την πληροφορία που μας έχετε δώσει. Είμαστε στη διαθέσή σας για οποιαδήποτε προβολή του έργου σας και να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Χρήστο, για τη φιλοξενία και πιστεύω ότι θα μπορούμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον για να δείξουμε και το έργο της σχολής αλλά και τις δράσεις της, οι οποίες πάντοτε αποβλέπουν στην επιμόρφωση των γονέων. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.